Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, φώναξαν εργαζόμενοι στις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο, όπως τόνισαν, ανοίγει την Κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Να συνεχίσουμε τις αντιδράσεις μας για το νομοσχέδιο που πήρε μετάθεση, παρακαλώ πότε, την 3η 21 Μαρτίου. Η παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας του νερού θέλουν να κάνουν ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα. Εμείς θα συνεχίσουμε τις αντιδράσεις μας, θα συμμετέχουμε και στην απεργία που θα γίνει την 5η στο εργατικό κέντρο. Οι αντιδράσεις κλιμακώνονται διότι εχθές κάνανε μία τρίπλα, το μεταφέρουν για δεύτερη φορά στην επόμενη μάλλον εβδομάδα, θα μας βρουν μπροστά τους. Ο αγώνας δεν σταματάει, παιδιά, μέχρι να αποτραβηχτεί τελείως αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο. Κατά αυτού του νομοσχεδίου που αποτέλεσμα έχει την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, είναι για όλους τους ανθρώπους και τους πολίτες και δεν πρέπει να μπει καθόλου καν σε αυτή τη διαδικασία. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, ανθρώπινο δικαίωμα και όχι εμπόρευμα, τόνισαν εργαζόμενοι, οι οποίοι ζητούν την απόσταση του νομοσχεδίου για το νερό, η ψήφιση του οποίου μετατέθηκε για την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση θέλει να ρυθμίσει τι, το καθεστώς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να αλλάξει την διαχείριση όλων των υδάτινων πόρων της χώρας μας προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Και αφορά τη νέα ρυθμιστική αρχή ενέργειας με τις αυξημένες αρμοδιότητες που τους δίνονται σχετικά με τη διαχείριση και την ιδιωτικοποίηση του νερού. Θεωρούμε το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό, θα πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα οι επιχειρήσεις οι οποίες το διαχειρίζονται. Είναι ένα νομοσχέδιο που αφορά όλους τους ανθρώπους, όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, γιατί θα αλλάξουν άρδιντα πάντα. Ούτε εμείς ξέρουμε αν θα είμαστε στις δουλειές μας αύριο μεθαύριο, έτσι, και αν θα έχουμε αυτό το κοινωνικό αγαθό που λέγεται νερό, αν θα το έχουμε στις βρύσες μας, έτσι όπως το έχουμε σήμερα, με τις ΔΕΙΑ. Να φύγει το έκτρωμα αυτό, ντρεπόμαστε. Σε λίγο θα ιδιωτικοποιήσουν ακόμη και τον αέρα που αναπνέουμε. Και για όλα αυτά Έχουμε ευθύνες σαν κοινωνία, σαν πολίτες που ανερχόμαστε τέτοιες πολιτικές. Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και εχθές συνεχίστηκε το σφυροκόπημα από πλευράς αντιπολίτευσης και όχι μόνο, καθώς τις ενστάσεις τους κατέθεσαν και κυβερνητικοί βουλευτές. Μετά τον βουλευτή Λάρισας Χρήστο Κέλλα και ο βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλογιάννης κάλεσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος να επανεξετάσει τη μετατροπή της ΡΑΕΣ Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Οι υπηρεσίες ύδατος ούτε πρόκειται, ούτε είναι εφικτό, ούτε πρέπει φυσικά να ιδιωτικοποιηθούν. Το νερό τι είναι τελικά, δημόσιο αγαθό ή εμπόρευμα? Και η απάντηση αυτή πρέπει να εναρμονίζεται και με πράξεις, γιατί η επιτομή του λόγου μας είναι οι πράξεις μας. Και αυτές οι πράξεις ή οι απόπειρες της παρούσας κυβέρνησης με το εν λόγω νομοσχέδιο, μάλλον κινούνται στην κατεύθυνση το ότι το νερό, κατά την άποψή σας, είναι εμπόρευμα. Άκρος καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο οποίος χθες συναντήθηκε με την προσωπία της ΚΕΔΕ. Πρώτη προτεραιότητα η θωράκιση της ασφάλειας και γενής του νερού. Καμία πρόθεση για ιδιωτικοποίηση. Αυτοδιοικητικοί ανέπτυξαν τον προβληματισμό τους για την υπαγωγή του ελέγχου σε ρυθμιστική αρχή, ενώ ο Υπουργός δεσμεύτηκε ακόμη για μια σειρά αποτροποποιήσεις και αναδιατυπώσεις.